Λοιπόν, σήμερα φίλοι, πρώτο επεισόδιο εδώ, στο Game Room του Στέλιου. Ένα πολύ δυνατό επεισόδιο, έτσι. Ξεκινάμε με την αυαρχίδα εδώ πέρα της SMK, νέο JOAS και τα μυαλά στα κάγκελα. Στο Blender. Πρώτη φορά, παιδιά, εγώ το βλέπω από κοντά, έτσι. Δεν ήταν η κονσόλα πιο exotic για μένα, δεν την έχω δει ποτέ από κοντά, δεν την έχω αγγίξει. Χάρη στο Στέλιο θα δω πρώτη φορά εγώ AES. Για αρκετούς ήταν πολύ έτσι, δύσκολη και εξώτικη κονσόλα. Να πούμε ότι σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing, ίσως και το πρώτο στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποιος άλλος. Θα μάθουμε δύο πραγματάκια σχετικά με το μηχάνημα και θα μιλήσουμε και για το πώς κύλησε στην Ελλάδα. Γενικά τέλος πάντων. Πώς πήγε έξω, ότι τώρα ο κόσμος που το ζητάει, ακριβώς, ακριβώς. Πάντα. Να πούμε ότι σαν κονσόλα κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Απρίλιο του 1990 και πλασαρίστηκε σαν 24-bit μηχάνημα, δηλαδή κάτι μεταξύ 16 και 32-bit. Βέβαια η SNK είχε ξεκινήσει την ιστορία με το video games στα τέλη, μάλλον όχι στα τέλη, στα μέσα της δεκαετίας του 80, με αρκετά έτσι γνωστά παιχνίδια που είχε βγάλει τότε στα Arcades. Ακριβώς. Και σιγά σιγά άρχισε να σκέφτεται, δηλαδή να μπει στον χώρο των κονσολών. Home consoles. Ακριβώς. Οπότε μετά τα MVS που άρχισε να κυκλοφορεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, άρχισε να σκέφτεται να βγάλει ένα μηχάνημα. Και ορίστε το δημιούργημά της, μιλάμε για το νέο JOAS. Πολύ δυνατό μηχάνημα, πολύ πιο δυνατό από το Super Nintendo, Super Famicom στην Ιαπωνία και το Mega Drive. Που νομίζω μόνο τότε είχε βγει το Famicom στην Ιαπωνία το 90 ή το 91 είχε. Το 90 βγήκε το Super Famicom. Και Ευρώπη ήρθε 91. Ακριβώς, άρχισε, όπως ακριβώς και το νέο Geo. Ας πούμε στην Ευρώπη κυκλοφόρησε το 91, η Ιαπωνία τον Απρίλιο του 1990 και τον Αύγουστο στην Αμερική. Mm-hmm, ναι. Τεράστιο μηχάνημα, έτσι. Ναι, αρκετά δυνατό και οι κασέτες που. Αυτό. Ας πούμε είναι θηρία. Θηρία, πραγματικά. Ναι. Το 2009 μπήκε στο top 25 του IGN σαν μία από τις καλύτερες κονσόλες όλων των εποχών. Mm-hmm. Πούλησε μαζί με το CD λίγο λιγότερο από 1 εκατομμύριο κομμάτια παγκοσμίως. Ναι. Δύσκολο, εντάξει, ήταν ένα μηχάνημα ακριβό, έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Στην Ελλάδα εγώ το έβλεπα μόνο από διαφημίσεις, κάποια review του GamePro και κάποια, ας πούμε, κάποιες αγγελίες διάφορα μαγαζιά της τότε εποχής. Όντως. Γενικά δεν πολύ κυκλοφορούσε. Στην Ελλάδα δηλαδή δεν ήξερα άτομο που να το έχει. Ούτε εγώ. Αυτό μόνο στα περιοδικά εγώ το είχα δει. Όλοι λέγανε, γράφανε μηχανηματάρα. Με πόρωνε και εμένα που ήταν τεράστιο. Βασικά, παιδιά, το controller pad είναι σχεδόν όσο είναι η κονσόλα και μια κασέτα είναι σχεδόν όσο είναι το controller pad. Δηλαδή είναι ογκώδη. Εμένα μου αρέσει που γράφει το κουτί πάνω. A quantum leap forward in video entertainment. Μεγάλη ατάκα. Εντάξει, ναι. Τότε είχαν πιασάρικα, έτσι. Και μέτραγε, πιστεύω. Εντάξει, φοβερό μηχάνημα, παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Εννοείται. Κυκλοφόρησαν 156 official παιχνίδια. Βγαίνανε μέχρι το 2007, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο πολύ. Ναι. Έκανε, φίλε. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν το King of Fighters 2003. Όχι, ψέματα, είναι το Samurai Showdown 5 το Special. Αυτά τα δύο είχαν κυκλοφορήσει, ήταν τα τελευταία παιχνίδια. Έλα. Ωραία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να το. Ναι. Ωραία, εδώ βλέπω ο Στέλιος εννοείται ότι το έχει παιδιά SIB, έτσι, ότι είναι όλο κανονικά μέσα τα πάντα και δεν είναι το. Πόσα έχει, νομίζω και spare, αλλά για να είσαι καβατζωμένο. Έχω συνολικά 3S εγώ. Έχει 3S. Γενικά η SNK, η συλλογή, ας πούμε, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Αυτό. Οπότε μπορούμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Πάμε να ροχθούμε στο unboxing και μετά πίσω ο Στέλιος θα μας δείξει και τη συλλογή του, τη φοβερή στα παιχνίδια και θα κάνουμε και ένα μικρό gameplay να παίξω εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά λίγο νέο JOAS. Φύγαμε στο επόμενο κομμάτι. Πάμε. Λοιπόν, τώρα εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε παλιά περιοδικά GamePro της ελληνικής αγοράς. Για να δούμε τι λέγαν τα περιοδικά του τότε,
για το νέο GeoAI στο μηχάνημα. Ναι. Στην τελευταία σελίδα των πρώτων περιοδικών Game Pro του 1995 δεσπόζει πάντα αυτό εδώ το διαφημιστικό του νέο Geo CD. Ο αντιπρόσωπος που έφερνε τα νέο Geo, μάλλον της SNK, ήταν ο Ανερούσης. Έγραφε ποια είναι διαθέσιμα, ποια παιχνίδια είναι τότε διαθέσιμα. Mm-hmm. Και έφερνε παιχνίδια για το AES και για το νέο Geo CD από το 1990 έως το 1994 βαριά. Εκεί, ας πούμε, θυμάμαι. Παιχνίδια νέο Geo AES του 1995 και μετά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στην Ελλάδα. Δεν έχω δει δηλαδή παιχνίδι του 96 να κυκλοφορεί τότε σε μαγαζί. Ωραία επίσημα πληροφορία το Στέλιο αυτή. Εδώ βλέπω, νοικιάστε παιδιά στο Teleclub, έτσι όσο το θυμάστε, σπάμαρε όλες τις σελίδες των περιοδικών της εποχής, νοικιάστε ένα νέο Geo από 1000 την ημέρα, 1000 την ημέρα και 5000 την εβδομάδα. Και έχει εδώ τώρα νέο Geo μεταχειρισμένο 45.000. Καλή τιμή. Καλή. Για τι τεχνολογία μιλάμε. Και αυτό είναι 95. Και αυτό το 95 είναι. Fatal Fury 15.000, Ninja Combat, League of Masters 10.000, Samurai Showdown 39. Fatal Fury Special 49.000, παιδιά. Ήτανε προσφορές, γιατί τότε είχε βγει το νέο Geo CD, ναι, και θέλανε και πολλά μαγαζιά να τα ξεφορτωθούν το AES. Για παράδειγμα, ναι, εδώ βλέπουμε το super διαγωνισμό του Game Pro με το Teleclub. Ναι. Και σαν δεύτερο δώρο δίνανε ένα νέο Geo AES. Και έτσι, πρώτα το Saturn, ναι. Πρώτο το Saturn, τρίτο το Mega Drive. Εντάξει. Καλό deal. Ναι. Ποιος το κέρδισε. Εγώ θα ήθελα να ήμουν δεύτερος πάντως. Ας έπαιρνες εσύ το πρώτο δώρο. Εδώ να δούμε κάτι άλλο. Είχανε και reviews μέσα παιχνιδιών. Βέβαια, όχι τόσο πολλά. Ναι. Για παράδειγμα, νέο Geo CD 152.500, νέο Geo AES 109.500, τιμές εποχής. Και εδώ έχουμε ένα review AES παιχνιδιού του Z-Blade. Βέβαια, δεν ήταν AES παιχνίδι το συγκεκριμένο, δεν έχει κυκλοφορήσει το AES, μόνο στο MVS. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον κάνανε review σκεπτόμενοι ότι θα βγει και στο AES. Ναι. Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει βγει μόνο σε MVS. Κατάλαβα. Εντάξει, σίγουρα όσοι έχουν και παλιά περιοδικά και τα ξεφυλίσουν θα βρουν πολλά ενδιαφέροντα για το AES και πληροφορίες εποχής. Ακριβώς, και πολλές αναμνήσεις θα ξυπνήσουν όσοι τη ζήσαν και την τότε εποχή. Ωραία. Ρομαντικά χρόνια. Έτσι. Και πάμε τώρα στο πολυπόθητο unboxing. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο ο Στέλιος να μας κάνει unboxing το νέο Geo AES του. Βλέπουμε την προστινή πλευρά του κουτιού. Απάνω είχε και ένα χερουλάκι για ευκολία για να το μεταφέρεις. Πίσω η κονσόλα με το χειριστήριο, κάποια παιχνίδια και η memory card που λέγαμε πριν. Αυτό είναι ιαπωνέζικο, βλέπω, έτσι. Ναι, είναι ιαπωνέζικη έκδοση συγκεκριμένη. Από χώρες βγαίνανε, δηλαδή, έχεις κάποιο ευρωπαϊκό ή έχεις, ας πούμε, Japan. Έχω και ένα ευρωπαϊκό. Ωραία. Μηχάνημα. Το συγκεκριμένο είναι ιαπωνικό. Mm-hmm. Δεν έχει καμία διαφορά, ούτως ή άλλως είναι free region, τα παίζει όλα. Εντάξει, ναι, σωστός. Mm-hmm. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε να το ξεπακετάρουμε. Άμα θες να σου κρατάω κάτι, μου λες. Όχι, εντάξει. Όπω νιώθω, λες και είμαι πριν πόσα χρόνια και θα το δω για πρώτη φορά τώρα, ξέρεις, αυτή... Το ανοίξαμε βέβαια ανάποδα. Ναι, εντάξει. Α, μη σου πει τίποτα. Ναι. Εντάξει. Αυτό το κάλυμα από μπροστά. Ναι. Πω, πω ρε φίλε. Κι άλλο έξτρα κάλυμα για το χειριστήριο. Ιδού. Το θαύμα της τεχνολογίας, έτσι. Πραγματικά ήταν βέβαια τέρας τεχνολογικό τότε στις κονσόλες. Ναι. Βαρύ μηχάνημα, Στέλιο. Αρκετά. Μπορείς να το δεις και εσύ, να το τσεκάρεις. Ναι. Mm. Πιο βαρύ εννοείται, παιδιά, από Mega Drive, Super Nintendo και αυτά. Εδώ η θέση με κάρτες. Διπλά πίνς, ε. Διπλά πίνς υποδοχή. Ναι. Ναι, πρέπει να φαίνεται. Από πίσω, ωραίο. Serial number χαμηλά, ε. Ωχ, εδώ τι έχει volume. Ακριβώς, ναι. Για να ρυθμίσει την ένταση. Όπως το Mega Drive εδώ και το slider πάνω.
Εδώ είναι το power on, on off. Ναι. Έχει και ριζέρ. Θες για δύο ακριβώς, ναι, έχει. Α, ναι, σωστά, σωστά, πάνω. Εδώ. Mm-hmm. Και από πίσω δεν έχει καν RF, μόνο για SCART, RCA. Ακριβώς. Ναι, και το ρευματάκι, το ρεύμα είναι όπως τότε της εποχής που έμπαινε και από Mega Drive και στο Jaguar. Νομίζω παίζει, ναι, και από Mega Drive, ναι. Ωραία. Και εδώ είναι η θέση για την κάρτα μνήμης. Memory card, α, την έχει. Τελικά μέσα. Έχει, ναι. Ούτε αυτό τώρα ήταν πολύ μπροστά, γιατί η memory card σε τέτοιο στυλ είδαμε PSL. Δεν υπήρχε, ακριβώς, δεν υπήρχε memory card ούτε σε Super Nintendo, ούτε σε... Μπορείς να τη δεις κιόλας. Πόπο, και είναι και τόσο λεπτή. Και είναι πολύ ιδιαίτερη. Ναι, έχει και τα πινάκια, παιδιά, εδώ μπροστά. Πόπο, καινοτομία, ε. Γενικά, τόσο απλή κατασκευή, αλλά τόσο υπέροχη, έτσι. Ναι, είχε αυτό το μινιμάλ το σχεδιασμό, αλλά εντυπωσιακό ταυτόχρονα. Το τροφοδοτικό της. Ναι. Ωραίο. Και το απίστευτο arcade τύπου χειριστήριο. Αυτό είναι που πραγματικά... Πιάσε να δεις, εντάξει. Είναι. Α, εντάξει, κομπλές. Συνήθως πάντα, δηλαδή πολύ δύσκολα θα βρω ΑΕΣ που να μην έχει μικρά, έτσι εδώ πέρα... Φορές, τζόμπους, ναι, δεν ξέρω, όπως και αυτό, ας πούμε, βλέπεις εδώ πέρα έχει κάτι, όχι ραγισματάκια, κάτι ας πούμε... Το καλούπ, α, σαν... Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό πάντα ήταν εφθαρμένο. Ναι. Ωραίο, μεγάλο ρε παιδί μου, άνετο, σαν να νομίζω ότι όντως είσαι σε ακριβώς, arcade. Μα ούτως ή άλλως αυτή ήταν, αυτή ήταν και αυτό ήταν το σκεπτικό, ναι, ας πούμε, ναι, να μεταφέρει τα MVS στο σαλόνι σου τότε. Ναι, φοβερό. Και καλωδιάκι SV, είναι SCART, για να... α, εδώ είναι το ένα του το output, ναι. Έχεις δοκιμάσει κανένα πιο καινούργιο καλώδιο τύπου RGC? Όχι, δυστυχώς δεν έχω πάρει, αν και θα ήθελα να δω... πώς, ας πούμε... Τη διαφορά. Ακριβώς, ναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ χτες πήρα για το Jaguar, ένα και το Shock. Και θα σου δείξω και θα το κάνουμε και επεισόδιο αυτό, να κάνω παρουσίαση στα aftermarket καλώδια. Τέλεια. Οπότε, ουσιαστικά, το unboxing δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Όχι, μπορούμε να περάσουμε στο gameplay. Πάμε τώρα σε ένα δυνατό gameplay και στο τέλος κάποιες τελευταίες κουβέντες πάνω στο μηχάνημα. Φύγαμε. Άκου ήχος. Έτσι. Giga Power. Τι παίζουμε τώρα, Στέλιο, θέλω να μας πεις για αυτό το τίτλο. Ένα από τα κατ' εμέ καλύτερα παιχνίδια του ΑΕΣ, το Shock Troopers 2, κυκλοφόρησε το 98. Δύσκολο πλέον για να το βρεις αυθεντικό. Για να δούμε. Πάμε στο Easy για να μην μας ξεσκίσουμε. Ναι. Διαλέγει, ποιον διαλέγουμε. Πάμε το πρώτο που είναι εδώ πέρα. Πιο σοφιστικέ είναι το σπίτι. Το μουσάκι. Ναι, γυαλάκι. Τα γραφικά, παιδιά, βλέπετε πόσο γρήγορο είναι, επειδή είναι και 60 Hz παίζει το game. Και πόσο γρήγορα φωτώνει. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή, αν έχει ΑΕΣ και νέο Geo CD. Οι χρόνοι φόρτιση δεν έχουν καμία σχέση. Πολύ πιο άργο το CD, εννοείται. Να πούμε επίσης ότι τα cartridges έχουν χωρητικότητα από 100 έως 712 megabits. Ναι, έχουν ξεφύγει. Επίσης δεν μιλήσαμε καθόλου για την συλλεκτικότητα, μάλλον για την αυθεντικότητα ή όχι των παιχνιδιών του ΑΕΣ. Ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια... Ο χώρος πλήττεται από αυτό. Έχουν βγει πάρα πολλοί που κάνουν bootleg, κλόνους και τα παρουσιάζουν σαν αυθεντικά, επειδή οι τιμές πραγματικά έχουν ξεφύγει. Και μπορεί ποτέ να, όπως σου είπα, τα παρουσιάζουν σαν αυθεντικά και μπορεί να πέσεις κάλλιστα θύμα ενός τέτοιου απαταιώνα. Οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή και όταν αγοράζετε κυρίως απ' έξω, να παίρνετε από γνωστούς sellers, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος τρόπος να καταλάβεις αν το bootleg στο νέο τσίλιο το παιχνίδι? Θα πρέπει να ανοίξεις την κασέτα, που είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι με βίδες το cartridge. Έχει κάποια πιαστράκια που αν τα ανοίξεις θα σπάσουν, είναι σίγουρο δηλαδή. Και μετά να κάτσεις να τα συγκρίνεις, να μπεις σε ένα site, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, και να συγκρίνεις με τα αυθεντικά που έχουν βάλει εκεί. Είναι δύσκολο δηλαδή.
να καταλάβεις τη διαφορά. Υπάρχουν πολλοί έτσι κλόνοι. Κοιτάξτε εδώ παιδιά τα γραφικά κάπως που 3D'ζει λίγο το tank, που θυμίζει από τα πρώτα παιχνίδια του PlayStation 1 γενικά σαν δυνατότητες, έτσι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ, δηλαδή για 16 ή 24 μετρο, 24 μετρο μηχάνημα είναι πάρα πολύ. Αλλά πολύ μπροστά. Το ήχος πολύ δυνατός. Ακριβώς. Εμένα βασικά το χειριστήριο το arcade του AES δεν με πολύ βολεύει. Οπότε το AES είναι συμβατό με τα χειριστήρια του Neo Geo CD που είναι έτσι πιο κονσολοειδή, οπότε προτιμώ να παίζω με χειριστήριο Neo Geo CD. Κατάλαβα. Ωραία, εδώ είδαμε ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι Neo Geo και πάμε να πούμε για ένα fighting. Ακριβώς, ναι, 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 ναι. Ωραία, φύγαμε. Και πάμε τώρα με το επόμενο. Λοιπόν. Δικό σου το χειριστήριο. Το ξέρεις, με βλάβια έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ κάτω στα θέα. Πώς είναι η πρώτη αίσθηση? Είναι σαν να... ό,τι πιο κοντινό σε feeling από arcade, ρε φίλε. Νομίζω ότι έχω μπροστά μου μια καμπίνα κάπως. Λοιπόν, για να δούμε. Start. Story mode. Τι να παίξω τώρα, εγώ story θα παίξω, έτσι. Όχι, να παίξω practice ή... πήγαινες, δεν ξέρω, story. Ωραία. Μέχρι και είχε αυτή των επιλογών, είναι λες και εσύ όντως στο arcade, ας πούμε. Μα είναι ούτως ή άλλως αυτούς, ναι. Όπως είχαμε. Δεν ξέρω βέβαια κανέναν εγώ. Θα πάρω τώρα... απάγω αυτό. Ω, και παλεύεις και με την κόμμανα. Πρέπει να είναι ένα μεγάλο φάρμα. Στέλνει φυλάκια. Έτσι. Credits 3. Εντάξει. Blueberry Garden. Κοίτα background, ρε. Ναι, ναι, όλα κουνούνται γύρω. Κουνούνται brackets. Ξέρετε, εγώ πατάω τώρα με βλάβια τα κουμπιά, παιδιά. Μιλάει ζημιά και ξέρεις, δεν πάω καλά. Όποιος έχει παίξει γενικά 16-bit παιχνίδια, καταλαβαίνει και τη διαφορά. Ναι, μαθαίνετε, είναι πολύ γρήγορα. Και στα γραφικά, ενός Super Nintendo παιχνιδιού με ενός AES παιχνιδιού. Μα το background είναι έτσι πάρα πολύ ζωντανό. Κάτι, τι να φαγγείς. Τελειώσαμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Εντάξει, τώρα εδώ ο Στέλιος έχει άπειρα παιχνίδια, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Απλά σας δείξαμε έτσι δύο αντιπροσωπευτικά. Το Metal Slug δεν το βάλαμε τώρα. Επιφυλασσόμαστε για το μέλλον για κάποιο review, αν είναι. Άμα είναι, θα κάνουμε παρουσίαση όλα το Metal Slug. Ακριβώς. Σε ένα επεισόδιο όλα τα Metal Slug. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε αυτό το σημείο που παίξαμε και πάμε τώρα να πούμε έτσι και μερικές τελευταίες κουβέντες για το μηχάνημα. Εδώ τώρα τι βλέπουμε, Στέλιο? Εδώ βλέπουμε όλη την AES συλλογή, όλοι οι SNK εδώ είναι, όλα original. Ξεκινάμε από τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν το 1990 και φτάνουμε μέχρι το τελευταίο, τα τελευταία παιχνίδια, το 2003 που είπαμε και πριν. Ναι. Να πω ότι τα πρώτα παιχνίδια κυκλοφόρησαν σε χάρτινη θήκη το 1990, αυτό είναι ένα από τα πρώτα παιχνίδια του AES. Σαν PC game κάπως. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αργότερα φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, γύρω στο 1991. Οι θήκες ήταν ακριβώς έτσι, αυτό μάλιστα είναι και σφραγισμένο. Ναι. Σφραγισμένο, έτσι ναι. Ας πούμε, δεν είχε ζελάτι, ναι. Είχε αυτό εδώ πέρα, αυτή τη σφραγίδα ας πούμε. Αυτό είναι σφραγισμένο όντως, δεν είχε ζελάτι. Ναι, είναι έτσι όπως βρέθηκε. Το shield, ναι. Αυτό θεωρείται shield AES παιχνίδι.
Γεια σας. Λοιπόν, και φτάσαμε στις πιο έτσι γαμάτες θήκες, οι οποίες κυκλοφόρησαν το 1995 και είναι οι τελευταίες θήκες του ΑΕΣ, το πλαστικό περίβλημα, ναι, που άνοιγαν... Πολύ μπάλκι συσκευάσεις. Κάπως έτσι. Βλέπουμε και το μέγεθος της κασέτας. Μου έρχεται μυρωδιά εμένα, έτσι, το ηρετρία. Εργοστάσιο SMK. Να, να, καμίσε. Όπου πήραμε τη δόση μας τώρα. Λοιπόν. Αποκλειστικότητες. Ακριβώς αυτό το μέγεθος. Δεν νομίζω να... Όχι, δεν νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει βγει τέτοιο μέγεθος κασέτα. Το μέγεθος είναι που μετράει. Φοβερό, φίλε. Η εξέλιξη και στα packing των cartridges. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι τα Metal Slug όλα, από το 1 έως το 5, όσα έχουν κυκλοφορήσει στο AES, τα King of Fighters, τα Sengoku, Blazing Star, το Ninja Masters και πολλά άλλα έτσι διαμάτια που πραγματικά έδωσα πόνο για να τα αποκτήσω. Είναι απίστευτη συλλογή και είναι εξώτικα. Εγώ δηλαδή τα θεωρώ level εξώτικα αυτά, δηλαδή είναι παιδιά συλλογές. Δύσκολες, θέλουν μεράκι. Είναι μία από τις αγαπημένες μου συλλογές, η συλλογή AES. Αυτή και Super Nintendo, ας πούμε, είναι στα top. Κατάλαβα. Απίστευτη συλλογή. Αν θελήσετε και θελήσει και ο Στέλιος φυσικά, μπορούμε σε μελλοντικά επεισόδια να ασχοληθούμε και με κάποιο τίτλο, δηλαδή μεμονωμένα. Εννοείται, ναι, μεμονωμένα ή να κάνουμε, ναι, να κάνουμε παρουσίαση, review, οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Μπορείτε και να γράψετε σε σχόλια από κάτω ποιο παιχνίδι θέλετε ή ποια κονσόλα ή γενικά τι θέλετε να συζητήσουμε και να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και αφού λοιπόν είδατε και τα παιχνίδια του Στέλιου, κάναμε και το όμορφο το unboxing, να δείτε πώς είναι μέσα στο μηχάνημα και παίξαμε και δυο φοβερά παιχνιδάκια για το νέο Zero AES, φτάνουμε στον επίλογο και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Στέλιο κάποια πράγματα. Γιατί, τι γίνεται, το νέο Zero AES ήταν στο μυαλό μου βιδωμένο από μικρός ότι ναι, είναι το Super Wow, αλλά ποτέ δυστυχώς δεν το πήρα. Τώρα είναι ένα από τα 3-4 μηχανήματα, αυτά τα exotic που λέω εγώ, που μου έχουν μείνει για να κλείσω τη ρετρό μου συλλογή από κονσόλες. Θέλω να μου πεις, Στέλιο, θέλω να πάρω, ας πούμε, εγώ τώρα νέο Zero AES. Καταρχήν, αξίζει να το πάρω χωρίς κουτί, θα το βρω πολύ πιο φτηνά, με κουτί πάει διπλάσια τιμή. Τι να προσέξω γενικά, γιατί ενδιαφέρομαι να χρησιμοποιήσω. Εννοείται κάθε τι που είναι κουτά το ρετρό πλέον, έχει ξεφύγει και το παίρνεις ουσιαστικά σε διπλάσια τιμή. Ναι. Ανάλογα τώρα, αν θέλεις να παίξεις απλά και να έχεις στη συλλογή σου ένα AES, το παίρνεις και χωρίς κουτί, μιας και οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει. Mm. Αν το θες απλά, αν το θέλεις μάλλον για συλλογή και να το έχεις στο ράφι έτσι όμορφα και ωραία, εντάξει, το παίρνεις με κουτί. Αλλά πλέον, όπως είπα, οι τιμές έχουν... Τιμές ξέρεις περίπου, δηλαδή loose και complete, πόσο μπορεί να πάει. Και με μεταφορικά και με τελωνία, να πούμε. Να ξέρει ο θεατής, δηλαδή, τι να περιμένει. Καλό είναι να κυνηγάτε από Ευρώπη, δηλαδή, κονσόλες και πράγματα πλέον. Νομίζω ότι ένα μηχάνημα χωρίς κουτί είναι γύρω στα 250. Κάπου εκεί, ένα μηχάνημα. Και με κουτάκι... Ίσως τα διπλάσια. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, εκεί νομίζω 550 συνήθως το βλέπω. Τώρα βέβαια είδα κάτι χτες που κοίταγα για πλάκα έτσι πριν κάνουμε το επεισόδιο, είδα κάτι 700. Έχουν ξεφύγει, μα ό,τι θέλει ο καθένας και όσο θέλει τα πουλάει. Απλά χρειάζεται, όπως είπα και πριν όταν παίζαμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα παιχνίδια. Βέβαια τα πιο φθηνά παιχνίδια, δηλαδή τα πρώτα, δεν βγήκανε σε αντίγραφα ή σε bootleg κτλ. Κυρίως τα πιο ακριβά είναι. Αυτό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή δηλαδή όσον αφορά την αυθεντικότητα των τίτλων. Ωραία, και γενικά τώρα πες ότι κάποιος, ας πούμε, μαζεύει, κάνει οικονομία, το τσιμπάει κουτά του, ξέρω εγώ, 5 εκατοστάρια, ας πούμε. Μετά, για τίτλους. Για τίτλους κοιτάς έτσι, αν θέλεις να πάρεις οικονομικούς τίτλους και να μην ξεφύγεις, κοιτάς αυστηρά μέχρι το 94, δηλαδή από το 90 μέχρι το 94 η πρώτη τίτλοι είναι και η πιο φτηνή του AES. Όντως, ενώ όμως πήγαινε το ανάποδο. Όχι, όχι. Γιατί αφού κυκλοφόρησε το μηχάνημα μέχρι το... κυκλοφορούσαν παιχνίδια μέχρι το 2004 και όχι το 2007 που έκανα λάθος πριν. Βγαίνανε σε σχετικά, μάλλον σε περιορισμένο αριθμό κομματιών. Απευθυνόντουσαν σε συλλέκτες, οπότε είναι λογικό οι τιμές να ξεφύγουν. Το ξεφύγει.
Οπότε οι αποκλειστικότητες είναι δηλαδή πιο ακριβές πλέον. Όχι αποκλειστικότητες. Τα party, sorry. Τα τελευταία παιχνίδια της SNK, ειδικά έτσι από 2000 και μετά, είναι αυτά που έχουν ξεφύγει. Κάποιος που θα ήθελε, κάποιοι ας πούμε θυμούνται την SNK στα arcade για παιχνιδάρες τύπου Metal Slug, τα Samurai, Showdown κτλ. Πες ότι κάποιος ας πούμε θέλει να το πάρει μόνο για ένα-δυο παιχνίδια, ας πούμε για Metal Slug. Εσύ θα του έλεγες, αξίζει φίλε να το κάνεις αυτό ή να το πάρεις το Metal Slug σε ένα PlayStation 1 που είναι τζάμπα και θα παίξει και το παιχνιδάκι φτηνά. Είσαι ένα OCD που θυμάμαι ότι είχες πει, ότι όποιος δεν θέλει να μπει σε δύσκολα μονοπάτια να μην κοιτάξει AES, να παίξει σε CD. Ανάλογα και ποιο Metal Slug θέλει να παίξει. Πλέον δεν μπορείς να τα αγγίξεις τα Metal Slug, δηλαδή τα θετικά σε AES. Ναι. Οπότε αν θέλεις να παίξεις μηχάνημα SNK Metal Slug, προτιμάς το CD που και πάλι δεν είναι φτηνά τα Metal Slug εκεί. Στο AES έχουν, τα Metal Slug έχουν ξεφύγει. Και το πιο φτηνό νομίζω είναι το 4, που και πάλι αν η τιμή είναι... Όσοι θέλουν να δείτε τη τιμή, μπορείτε να ψάξετε. Εντάξει, όποιος δηλαδή μπει στη διαδικασία να σκεφτεί κάτι τέτοιο, συνειδητά θα ξέρει, ας πούμε, μάλλον και. Πού πάει να πάει. Ναι. Εσένα, σαν ένα από τις πιο αγαπημένες κονσόλες που ξέρω, γενικά θα παρότρινες κάποιον έτσι να προσπαθήσει να την αποκτήσει για να βγει στάρι. Ναι. Τώρα να κάνει full set ή να αρχίσει να παίρνει τους δύσκολους τίτλους, όχι, αλλά σαν κονσόλα αξίζει. Και αν κάποιος έχει αρχίσει συλλογή ή είναι συλλέκτης, εννοείται ότι πρέπει να προσθέσει το Neo Geo στη συλλογή του. Είναι απίστευτη κονσόλα και εντάξει. Εγώ έχω πάθει σοκ, δηλαδή σήμερα παιδιά που την είδα πρώτη φορά από κοντά, μετά από πόσα χρόνια, πότε την είδα πρώτη φορά στα παιδιά, 92, 91, δεν ξέρω πότε την πρωτοδιάβασα και τη βλέπω τώρα 2019. Έχουν σηκωθεί λίγο τρίχες. Τσούριασε. Ναι, μην πούμε έχουν σηκωθεί κι άλλα. Ο Βασίλης και έτσι. Οπότε είναι ένα φοβερό μηχάνημα. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο σχετικά με το μηχάνημα πριν κλείσουμε, σαν επίλογο, κάτι τελευταίο? Όχι, πραγματικά, εντάξει, το χάρηκα σήμερα κι εγώ μαζί σου. Έτσι, το unboxing αυτό του AES και γενικά το πρώτο αυτό επεισόδιο. Δείξαμε αρκετά πράγματα στον κόσμο, πιστεύω. Πήραν μια καλή ιδέα. Και εντάξει, είμαστε ανοιχτοί, όπως είπαμε και πριν, σε νέες ιδέες, σε σχόλια, να μας πείτε κάποια πράγματα και να... Θέλω like, εννοείται, για το επεισόδιο αυτό του Στέλιου, γιατί το επεισόδιο, το like πάει στο Στέλιο, δεν πάει σε μένα, στο κανάλι. Εγώ απλά είμαι ο διαβιβαστής, να το πούμε έτσι. Αν σας άρεσε λοιπόν like και share σε κάποια ομάδα, αν θέλετε, είστε στον τοίχο σας στο Facebook να το δουν και άλλοι να θυμηθούν αυτό το μηχάνημα. Μην ξεχάσετε φυσικά το subscribe στο κανάλι αν σας αρέσει όλη η προσπάθεια. Και με το Στέλιο θα κάνουμε κι άλλα. Όσοι έχετε δει το πρώτο του επεισόδιο, την αφιέρωση στη συλλογή του, αν έχετε δει κάτι πολύ extreme που σας άρεσε, μην διστάσετε να αφήσετε στα σχόλια ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο μηχάνημα για παρουσίαση με το Στέλιο. Έως τότε, keep collecting τα κλασικά. Ακριβώς, λοιπόν. Τα λέμε. Καλή συνέχεια, παιδιά.